Κατασκευές χριστουγεννιάτικων στολιδιών συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να φτιάξουμε τις πιο μουράτες μπάλες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που έχουν φτιαχτεί ποτέ. Ποιος θα μας βοηθήσει σε αυτό? Ποιος άλλος? Η Tarte Elastic Wood. Λοιπόν, παίρνω το ξυλό γλυπτό μου και το ζεσταίνω. Και τι έχουμε πει όταν τα ζεσταίνουμε? Γίνονται εύκαμπτα και μπορούμε να τα προσαρμόσουμε σε οποιαδήποτε επιφάνεια επιθυμούμε. Εγώ θέλω να τα προσαρμόσω σε μία επιφάνεια, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο για τη δουλειά που θέλω, οπότε θα έρθω και θα το κόψω. Τι θέλω να κάνω με αυτό? Το προσαρμόσω επάνω στο μενταγιόν μου. Θα πάρω την άλλη πλευρά και επίσης από το μενταγιόν και εδώ, και θα κολλήσω τα ξυλόγλυπτά. Καλά μέχρι εδώ? Πάμε. Αφού το έκοψα, στη συνέχεια θα το βάψω, γιατί μετά θα θέλω να το τοποθετήσω. Δεν θέλω να το βάψω πάνω στην επιφάνεια που θα το τοποθετήσω. Οπότε λοιπόν θα το βάψω με ένα σκούρο καφέ χρωματάκι. Λοιπόν, έχω τελειώσει με τα στοιχεία μου, τα έχω βάψει και τα αφήνω να στεγνώνουν και θα έρθω με ένα υπέροχο ριζόχαρτο χριστουγεννιάτικο, το οποίο επειδή το ξυλόγλυπτό μου θα έρθει περίπου, εγώ θα το προσαρμόσω μέχρι τη μέση, θέλω από τη μέση και κάτω του μενταγιών να βάλω κάτι σε ευχές. Merry Christmas! Greetings, Merry Christmas, greeting. Να βάλω κάτι δηλαδή σε ευχολόγιο. Οπότε λοιπόν θα πάρω, θα κόψω κάτι που να μπορεί να προσαρμοστεί στο πλάι όμως θέλω, έτσι. Να έρθει να πιάσει την πλευρά, την πλαϊνή, την κάτω από το μεταγείο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να περάσω γκέσο στην επιφάνειά μου, στην οποία θα κολλήσω το ριζόχαρτό μου. Και θα σας πω το εξής. Υπάρχει η δυνατότητα, εάν θέλετε, να δώσετε έξτρα φως στην παραστασούλα σας που θα χρησιμοποιήσετε, να βάψετε και το ριζόχαρτό σας με τον γκέσο. Οπότε λοιπόν θα είναι με έξτρα ευκρίνεια. Με το χιόνι που έχω φτιαγμένο ήδη, θα έρθω να χιονίσω την επάνω πλευρά. Το πάνω μέρος δεν θα πολύ φαίνεται, γιατί θα υπάρχει το ξυλόγλυπτο εκεί, αλλά εμείς θα το φτιάξουμε, δεν έχει σημασία. Θα ρίξουμε και λίγο γλυτεράκι. Στεγνώσουμε, να το τοποθετήσουμε μέσα για να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το υπόλοιπο μενταγιόν. Λοιπόν, έχω τελειώσει με το εσωτερικό μου. Έχω περάσει με λίγη
με λίγο εφέ πάγου το μπροστινό και το πίσω μέρος του μενταγιόνου για να μου δώσει την ψευδαίσθηση του παγωμένου. Κοιτάξτε τι τέλεια που φαίνεται. Και από την πίσω πλευρά. Έτσι. Λίγο παγωμένο στις άκρες μου για να φαίνεται και η παραστασούλα μου. Και θα έρθω στη συνέχεια να ζεστάνω τα ξυλόγλυπτά μου για να τα κολλήσω. Στην αρχή θα τους δώσω το σχήμα που θέλω και στη συνέχεια θα έρθω και θα τα κολλήσω. Όμως αρχικά θα τους δώσω το σχηματάκι τους πρώτα. Είναι ζεστά, είναι εύκαμπτα. Έβαλα την κόλλα μου και έρχομαι να κολλήσω το ξυλογλυπτό μου. Θα περιμένω να κολλήσει πάρα πολύ καλά για να έρθω να το διακοσμήσω με πατίνες ή με φύλλο χρυσού. Θα δω. Ετοίμασα το μενταγιόν και στη μέση από το ξυλόγλυπτο αποφάσισα να βάλω ένα αγγελάκι, να μην είναι έτσι κενό εκεί, γιατί κάπως δεν μου άρεσε όπως ερχόταν τελείως ευθεία. Οπότε λοιπόν θα βάλω ένα αγγελάκι για να μετριάσω λίγο την ευθεία. Συνέχεια θα έρθουμε μία ασημή πατίνα. Σας έχω πει ότι ο συνδυασμός ασημή πατίνας και χρυσής μας δίνει ένα τέλειο αποτέλεσμα πλατίνας. Θα έρθω λοιπόν, θα περάσω αρχικά με την ασημή μου την πατίνα. Βλέποντας καφέ και ασημή θα σκεφτεί κανείς ότι δεν πάει καθόλου. Αρχικά θα συμφωνήσω, αλλά μόλις δείτε το αποτέλεσμα, αμέσως θα με δικαιώσω. Και έρχομαι και με τη χρυσή. Και κοιτάξτε πώς διαφοροποιείται κατευθείαν με το χρυσό. Λοιπόν, πρόσθεσα μία ξυλόγλυπτη τρεσούλα, ένα διακοσμητικό εδώ, έχω τον ασύχαστο, δεν μπορώ να πω, και θα έρθω στη συνέχεια και θα τραβήξω ορισμένες γραμμές με την πάστα που θα μου δώσει ένα πολύ φοβερό παγωμένο αποτέλεσμα, αλλά δεν θέλω να είναι, θέλω να είναι γραμμούλες. Θα το αφήσω να στεγνώσει. Τελευταία πινελιά θα έρθω με την κόλλα για φύλλο χρυσού. Θα βάλω λίγο στις άκρες μου, όπου πάει το πινέλο δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα. Και θα έρθω με τι, με το ρολό από το χρυσό. Θα το στεγνώσω λίγο βέβαια. Και θα έρθω λοιπόν με τα
φύλλα από το χρυσό. Κοιτάξτε πόσο τέλεια, πόσο κομψά διανεμήθηκε το χρυσό στην μπαλίτσα μου. Εδώ ακόμα δεν έχει στεγνώσει καλά, βέβαια. Θα στεγνώσει και θα δίνει ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Και θα έρθω να βάλω τις κορδελίτσες μου. Το λατρεύω το αποτέλεσμα, κορίτσια. Το λατρεύω. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας οδηγήσει και εσάς σε ανάλογους δρόμους δημιουργίας. Και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Φιλιά πολλά!